Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Το πρώτο τεστ για το δημοσιονομικό πρόγραμμα της τετραετίας 2012-2015 θα δώσει το οικονομικό επιτελείο στο κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων της Τρόικας που θα είναι στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ακόμη το πακέτο των αποκρατικοποιήσεων αλλά και η εκτέλεση των όρων του μνημονίου, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού. Στην ανάγκη συνένεσης για να πετύχει η προσπάθεια εξόδου από την κρίση, αναφέρεται και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργος Προβόπουλος. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας πριν από λίγο σε κομματικά στελέχη, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με το νέο πακέτο μέτρων που καταρτίζει θα βυθίσει ακόμη περισσότερο τη χώρα στην ύφεση. Νέα δεδομένα δημιουργεί η αναθεώρηση των στοιχείων για το περσινό έλλειμμα που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες κλείνει στο 10,6% εναντί στόχου 9,5%. Η υπέρβαση αυτή δημιουργεί μια τρύπα ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη φετινή προσαρμογή που θα πρέπει να καλυφθεί με πρόσθετα μέτρα. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προσθεθεί στα μέτρα ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους κινδύνους στην εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας, με συνέντευξή του στο Βήμα, τονίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στις συνταγές του παρελθόντος και ότι για να πετύχουμε θα χρειαστεί να βάλουμε πλάτη όλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, να εξυγχρονίσουν το κράτος, να συμμαζέψουν τις δαπάνες, να καταργήσουν άχρηστους οργανισμούς, να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή, να δώσουν όθηση στην ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι δική μας δουλειά και δική μας ευθύνη που πρέπει να αναλάβουμε με συνείδηση της κρισιμότητας των καιρών. Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, κατηγορώντας ότι την ώρα που η κρίση βαθαίνει, ετοιμάζεται να πάρει νέα μέτρα ασφυξίας, ανεργίας και λουκέτων. Τα μέτρα που ήδη πάρθηκαν, πρωτοφανή για την Ελλάδα και διεθνώς, είχαν μηδαμινό αποτέλεσμα, όπως ξέρετε. Όπως αποδείχθηκε από τα τελευταία στοιχεία για το έλλειμμα και για τα έσοδα, αυτές οι θυσίες δεν πιάνουν τόπο. Γιατί δεν πιάνουν τόπο? Γιατί όταν διαλύεις την οικονομία, από πού θα βρεις να μαζέψεις φόρους? Έφτασαν να ετοιμάζουν, αν είναι ποτέ δυνατόν, αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε μια αγορά που έχει τελείως παραλύσει. Όμως μια οικονομία που έχει παραλύσει δεν παράγει έσοδα, παράγει ελλείμματα και λουκέτα. Τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου που επιμένουν στα σενάρια για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους επιμένουν. Αυτή τη φορά το περιοδικό Spiegel υποστηρίζει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά ταχεία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, είτε με κούρεμα του χρέους, είτε με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, είτε με μείωση των τοκοχρεωλησίων. Οι κάτοχοι ελληνικών κρατικών ομολόγων θα αναγκαστούν να παραιτηθούν από μέρος των αξιώσεών τους. Κατά την άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει το ταχύτερο να αρχίσει συνομιλίες με τους πιστωτές της και να τους ανακοινώσει τη σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση χρέους. Το δημοσίευμα διαψεύδεται τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κομισιόν, όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών, που απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης. Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποστηρίζει τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τη μη αναδιάρθρωση χρέους και την αποφασιστικότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρχίσουμε τώρα να σκεφτόμαστε την πιθανότητα της αναδιάρθρωσης του χρέους της Ελλάδας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Όσοι μιλούν για αναδιάρθρωση δεν κατανοούν ότι το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα ωφέλη. Αλλά και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων Ελλάδα και Ιρλανδία θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η εκτίμηση των τριών οργανισμών που έχουν την αρμοδιότητα να κάνουν τέτοιου είδους εκτιμήσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι πως η Ελλάδα και η Ιρλανδία θα επιτύχουν ένα διατηρήσιμο επίπεδο χρέους έως το τέλος των προγραμμάτων προσαρμογής.